Έχουμε τον κύριο Αντρέα Παζιαρά. Συγχαρητήρια για την επιτυχία σας για τη σημερινή νίκη μέσα στο Λαγκαδά. Πέστε μας για λόγια για το παιχνίδι. Ήταν ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι απέναντι σε έναν δύσκολο αγωνιστικό χώρο. Ήταν επιβεβλημένη νίκη στο σημερινό αγώνα. Νομίζω ότι τα παιδιά κάνανε τα προσπάθεια, θα έλεγα. Ήμασταν πολύ διαβασμένοι. Θα έλεγα ότι στο πρώτο ημίχρονο θα μπορούσαμε να κλειδώσουμε το σκορ με το δοκάρι του Χαριτίδη, αλλά δυστυχώς φέτος μας περιμένουμε μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά. Είμαστε πάρα πολύ άτυχοι σε πολλές φάσεις και του παιχνιδιού, αλλά και με τραυματισμούς. Βλέπετε ότι και σήμερα ακόμα χάσαμε ένα βασικό παίχτη, όπως είναι ο Διαμαντίδης, σε μια φάση που ο διαιτητής δεν είδε ούτε καν φάουλ. Νομίζω ότι αντιδράσαμε πάρα πολύ γρήγορα από την ισοφάρηση και αυτό δείχνει κάτι πάρα πολύ θετικό για μένα. Από εκεί και πέρα έχουμε μπροστά μας σε τρεις μέρες ένα δύσκολο παιχνίδι στην έδρα μας. Πρέπει να συγκεντρωθούμε, να δουλέψουμε γι' αυτό για να μπορέσουμε να πάρουμε την νίκη. Θα ήθελα επίσης να σας ρωτήσω, επειδή χθες τυχαίνει να σας είδαμε στον αγώνα με το Βυζάντιο Κοκκινοχώματος και τον Απόλλων Καλαμαριάς, πώς σας φάνηκαν οι δύο ομάδες και τι έχετε να πείτε? Ήταν ένα παιχνίδι αρκετά δυνατό. Νομίζω ότι καμία ομάδα δεν ξεχώρισε για να μπορέσουμε να πούμε ότι μία από τις δύο ομάδες δικαιούταν την νίκη. Θεωρώ ότι το πιο δίκαιο αποτέλεσμα θα ήταν ισοπαλία, γιατί και ο Απόλλωνας, ειδικά προς το τελευταίο δεκάλεπτο, έχασε μια-δυο καλές ευκαιρίες. Νομίζω ότι ο Απόλλων αυτό που περιμένει, θα έλεγα ότι είναι μια νίκη για να μπορέσει να πάρει μπρος. Ευχαριστώ πάρα πολύ και καλή επιτυχία στην δουλειά μας.